Γεια σα, παιδιά! Τσεκ, Ένα ακόμη βίντεο η γωνιά με τι αναμνήσει. Πλησιάζουμε προ το τέλο σιγά-σιγά. Σήμερα θα σα δείξω τη συλλογή από τα games που έχω ανά του καιρού. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολλά, αλλά μαζεύτηκαν μετά από πολλά χρόνια. Και ναι, είναι ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια που έχω. Βέβαια, η αλήθεια είναι αν και τα έχω στολίσει, τα έχω φτιάξει, δεν τα έχω χαρεί. Νομίζω τα υπόλοιπα, επειδή τα βλέπω συνέχεια, είναι πιο... Τα έχω απολαύσει πολύ περισσότερο. Εκείνε επειδή είναι σε μια βιτρίνα και συνήθω πάτε κάτι, βάζω μπροστά. Δεν τα έχω χαρεί τόσο πολύ, αλλά δεν πειράζει. Ε, θα σα τα δείξω, θα ρίξετε και εσεί μια ματιά στο τι παιχνιδιά. Ανά του καιρού σα έχω δείξει μικρά δείγματα τι έχω, τι δεν έχω. Οπότε πάμε να δούμε το intro. Και πάμε να περάσουμε αμέσω μετά το intro ώστε να σα δείξω τη συλλογή μου. Και εδώ βλέπουμε τα παιχνίδια ανα σειρά. Είναι σε δύο στήλε, σε δύο ράφια βασικά. Ας ξεκινήσουμε από πάνω, είναι για το PS1. Από κάτω έχω για το PS2, το οποίο μου τα έδωσε ένας πολύ καλό φίλος και τα πάνω μου τα έκαναν δώρο. Ε, κάτω βλέπετε στο κέντρο βασικά κάποια κουτιά από κλασικά παιχνίδια όπως είναι το Super Mario Land, Metroid, Zelda, Είχα και το Fire Red νομίζω, αλλά αυτό το έδωσα. Τα κουτιά αυτά μου τα είχε δώσει ένα φίλο, τα είχε εκτυπώσει και τα κόλλησα εγώ. Οπότε έχω βάλει τα original παιχνίδια μέσα. Και μου αρέσει έτσι σαν όμορφο οικαστικό. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχω πάρα πολλά παιχνίδια από το PSP. Τα περισσότερα είναι του αδερφού μου, κάποια μου έστειλαν κάποια παιδιά. Κάποια αγόρασα για τον αδερφό μου εγώ. Οπότε στο τέλο τα πληρονόμησα όλα εγώ. Έχω από το DS παιχνίδια και πάνω είναι τα αγαπημένα μου από το PSV. Βλέπετε, έχω αρκετά. Κάποια στιγμή θα ήθελα να σα μιλήσω για το PSV. Η αλήθεια είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Πρόσφατα σα είχα πει κάπου ότι είχα τέσσερα. Πριν από δύο μέρε κατάφερα και πούλησα το πρώτο τελευταίο μου, ε, και μου έχει μείνει μόνο ένα. Οπότε θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνω μια κουβέντα για το PSV. Και στην άκρη βλέπετε Diablo και Elder Scrolls Online. Το Diablo παίζει να είναι το μόνο παιχνίδι που έχω αγοράσει τέσσερι φορέ τρει φορέ. Το είχα πάρει για μένα, το έκανα δώρο στα αδέρφια μου. Δηλαδή έχω αγοράσει κάθε έκδοση ξεχωριστά. Έχω πάρει τα Battle Chest. Εδώ βλέπετε είναι το τελευταίο που πήρα επάνω. Λοιπόν, το Elder Scrolls Online πήγαινα με τη συλλεκτική που σα έδειξα, αγαπημένα παιχνίδια, κυρίω για PC τα έχω λιώσει τα περισσότερα. Και κάτω, κατεβαίνοντα, βλέπουμε παιχνίδια τα οποία είναι όλα για PC αποκλειστικά. Ε, Grand Theft Auto. Είναι έκδοση με τα 5-6 DVD. Το έχω αγοράσει για το PlayStation. Το έχω αγοράσει για εδώ. Το έχω αγοράσει 100 φορέ. Δεν το έχω παίξει ποτέ. Είναι το μόνο παιχνίδι που έχω αγοράσει τόσε πολλέ φορέ και δεν έχω πει καν. Οι μαθητέ μου με έχουν φάει να δοκιμάσω RP. Αλλά ακόμη δεν έχω μπει στη διαδικασία. Orient the Blind Forest πίσω. Τα είχα κάνει unboxing τα περισσότερα από εδώ τα έχετε δει, είναι όλα PC, είναι για PC, πολύ παλιές εκδόσεις, έχω από πίσω το Mist, το Divinity, Pen Killer, το The Witcher 3, το Wild Hunt που ήταν με τη συλλεκτική, έχει και τα Steelbook από δίπλα, είναι πάρα πολύ όμορφε εκδόσεις, είναι όλα πανέμορφα, ε, το κακό, καλό, κακό είναι ότι αυτά δεν μπορεί να τα μεταπολίσεις, γιατί τα περισσότερα έχουν περάσει με κωδικούς στο Steam, οπότε... Όλα είναι Steam Plate, κυρίω τα περισσότερα. Ένα από τα αγαπημένα εδώ βλέπετε μια συλλογή από Sega. Έχει Castlevania, έχει Contra, είναι κανονικό CD. Είναι Konami Collector Series, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ε, από δίπλα Down of War, δεν το έχω δοκιμάσει, αν και το έχω κάνει unboxing. Και κάτω βλέπετε έχω τα Diablo. Diablo 1, κάπου εδώ μέσα υπάρχει και το Diablo 2, κάπου από πίσω. Νομίζω που το έχω χωμένο, κάπου το έχω χωμένο. Το αγαπημένο μου απ' όλα όμως, ανά τα χρόνια βλέπετε είναι εδώ δίπλα από την κασέτα που το δίπλα από το Fallout. Αυτά τα δύο είναι τα δύο πρώτα παιχνίδια που είχα. Το Fallout και το UFO Aftermath. Τα είχε βγάλει το PC World. Έτσι ξεκίνησε. Τα πρώτα παιχνίδια που έπεσαν ποτά στα χέρια μου. Και ναι, κάπω έτσι χρόνια πριν μπήκε το μικρόβιο. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι όταν είχε συμβεί αυτό δεν είχα πολύ. Δεν είχα πισί βασικά, αλλά τα έλειωσα μετέπειτα. Και εδώ πέρα είναι κάτι Πώς τα λένε αυτά τα, τα που βάζεις επάνω τα ποτήρια από το Wolfenstein, τα λατρεύω και εδώ είναι το αγαπημένο μου, το αγαπημένο των αγαπημένων, ο oh, αγαπημένο Age of Mythology Έχω παίξει το Age of Mythology το 2, το 3, το 4, το 3 βασικά το δεν το 2, το 3, ναι 4 έχω παίξει υπάρχει 4, δεν ξέρω, το Age of Empires βασικά Το Age of Mythology είναι αυτό εδώ πέρα μαζί με τα DLC Τι γίνεται τώρα αυτό εδώ, όταν ήμουν φοιτητή με τα παιδιά, με του φίλου μου, είχαμε, πηγαίναμε και το λιώναμε σε λανάκι. Τώρα μιλάμε για εποχέ 2008-2009. Θυμάμαι τότε είχαμε τα λάπτοπ και επειδή τότε ήταν ο Τέμολ, είχε τη μετάβαση από τα 700 kbps στα 1000 ή από τα, 500, από τα 200, 700. Δεν θυμάμαι, μετά αυτή η μικρή μετάβαση. Τότε υπήρχε εκείνα τα μαύρα, τα σαπάκια τα modem και πήγε στα επόμενα. Λοιπόν, εκείνα τα modem που λέτε είχαν USB πάνω, θυμάμαι καλά, αλλά δεν είχαν πολλέ Ethernet. Και εμεί τι είχαμε κάνει, είχαμε πάρει, είχε νομίζω μόνο μία Ethernet για να μοιράσει. Νομίζω, μετά από τόσα χρόνια. Κοίτα, πριν τα Thompson, ήταν τα περιβόητα Thompson. Εκεί μέσα ήταν. Λοιπόν, και είχαμε πάρει ένα splitter Ethernet, το είχαμε βάλει στο modem. Και είχαμε κάνει τοπικό λανάκι και βάζαμε όλοι τα λάπτοπ στα γόνατα, άλλο οι καρέγγλε, άλλο στο καρεβάτι, παιδί μου. Τέσσερα, άτομα ήμασταν. Εγώ, ο Αντώνη, η Χριστίνα ο, και ο Ποστόλη, συνδέαμε τα λάπτοπ μα και κάναμε λανάκι, αγαπημένο δικό μου, ενώ με ξέρει, μιλάω γι' αυτό γιατί το λατρεύω το συγκεκριμένο. Αγαπημένο function για μένα ήταν η Ατλάντη. Γιατί πάντα έβγαζα ε, ε, ναυτικό γρήγορα, μ' άρεσε να παίζω σε νησιά περισσότερο. Γιατί γιατί οι φίλοι μου, όταν παίζαμε σε μεγάλη τέτοια, συνέχεια κάνανε επιδρομέ. Εγώ θέλω με την ησυχία μου να φτιάξω πράγματα, να τα χτίσω, να να να. Και εγώ αυτού είμαι, πρώτα χτίζω και μετά. Και στα νησιά έβγαζα καράβια και πήγαινα και του τα όλα. Οπότε, ναι, γενικά μου άρεσε να παίζω Ατλάντιου. Του λάτρευα του Ατλάντιου, είχαν πολύ ωραία function. Τέλο πάντων, και στο τέλο βγάζαμε και τιτάνα και μάλιστα καμιά φορά παίζαμε και με τα τσίτ και ήταν το τιτανόμακι, αν θυμάμαι καλά. Βούλομαι, πρόσχομαι, Αχ, τι όμορφα, τι όμορφα. Και εδώ ένα από τα πιο όμορφα παιχνίδια. Έχω περάσει τι καλύτερε στιγμέ μου με αυτό. Και εγώ και πάρα πολλοί άλλοι ακόμη. Πίσω ένα μονταρισμένο PSP. Σα ξαναλέω τον Diablo το 1. Μέσα κάπου υπάρχει και το Diablo το 2 χωμένο. Εκεί στα Warcraft, στην άκρη που είναι τα Warcraft. Και κατεβαίνοντα λίγο πιο κάτω, εν τω μεταξύ, <laughs> θα έπαιξε λίγο το Gimbal. Το Gimbal πραγματικά νομίζω ότι θα έχει παίξει. Τέλο πάντων, εδώ κάτω βλέπουμε κάποια παιχνίδια. Όπω είναι, τα περισσότερα αυτά ήρθαν μετέπειτα. Δεν μπόρεσα να περάσω αρκετά από αυτά γιατί οι κωδικοί ήταν περασμένα. Κάποια αυτά μου τα έχει στείλει ο Βασίλη Τσερπέ σε ένα πακέτο που είχα ανοίξει. Τέλο πάντων, τα περισσότερα από αυτά τα έχω παίξει μετέπειτα εγώ. Οπότε, ναι, ε, χάρη στο Game Pass. Κάτω βλέπουμε τα παλιά μου τα Game Boy στη γωνία. PSV. Εδώ ο άνθρωπο με τα 150 PSV σε φάση. Ναι, αλλά το χάρηκα. Νομίζω ότι το έχω χαρεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και αυτό είναι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι το ράφι με τα παιχνίδια. Το έχω στολίσει πάρα πολύ όμορφο. Το θέμα είναι όμω ότι αυτό δεν θα ξανά είναι ποτέ. Τα παιχνίδια, κάποια από αυτά θα τα κρατήσω. Αυτά που δεν χρειάζομαι θα τα δώσω μάλλον. Και το έπιπλο, αν και μου αρέσει πάρα πολύ, δεν μπορώ να το πάρω μαζί μου. Οπότε αναγκαστικά θα φύγει. Θα φύγει, θα απολυθεί. Αν την κάνω λάθο, ήδη παίζει να το έχω δώσει. Το έχω κλείσει, αλλά ακόμη δεν έχω σύμφωνη σε 100%. -100% ενώ περιμένω να μου πούνε. Τέλο πάντων, αυτά ήταν. Η αλήθεια είναι ότι ξέρω ότι μάλλον δεν θα τα δω ξανά ποτέ έτσι μαζεμένα. Και στενοχωριέμαι λίγο, γιατί δεν τα έχω χάρη πάρα πολύ. Ενώ είναι πάρα πολύ όμορφα. Το σπίτι με περιορίζει πάρα πολύ. Οπότε αναγκαστικά τα βάλα στην κρεβατοκάμαρα. Και ενώ ήταν όμορφα, πάντα έμπαινε μια καρέγγλα με ρούχα μπροστά. Πάντα έμπαιναν πράγματα, θαύματα, ιστορίε οπότε δεν μπόρεσα ποτέ να τα χαρώ όπως θα ήθελα. Και τέλος πάντων το βλέπουμε μαζί, να τα χαρούμε για τελευταία φορά όλοι μαζί παρέα. The... Lost. Time. Και ενώ πάνω βλέπετε το χάος, κάτω βλέπετε πόσο όμορφο είναι το ράφι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι με στεναχωρεί που δεν το χάρηκα τόσο όσο θα ήθελα. Αλλά δεν πειράζει. Ξέρετε, πολλέ φορέ κάποιο κάνει μια συλλογή, φτιάχνει κάποια πράγματα και σημαίνει σε πολύ κόσμο, αλλά δεν έρχεται όπω το έχει ο καθένα μέσα στο κεφάλι του, μέσα στο μυαλό του. Δηλαδή σε περιορίζει ο χώρο, σε περιορίζονται πάρα πολλά πράγματα. Έτσι και αυτό εδώ το πράγμα ήταν μία από αυτέ τι περιπτώσει. Περιοριζόμουν από το χώρο κυρίω, οπότε δεν μπόρεσα να το χαρώ όσο θα ήθελα. Τέλο πάντων, δεν πειράζει, ξέρετε, τουλάχιστον πέρασε ωραίο καιρό και το μοιράζομαι μαζί σας ώστε να το θυμάμαι κι εγώ ωραία ήταν η αλήθεια είναι ότι ναι, θα ξαναλέω θα μου λείψει λίγο αλλά οκ okay. Πολλέ φορέ όταν έχει μια συλλογή και αναγκάζεσαι να μετακομίσει, αναγκάζεσαι να φύγει, αναγκάζεσαι να να δώσει κομμάτια να οτιδήποτε. Είναι μια καλή ευκαιρία για να ξαναφτιάξει τα πράγματα από την αρχή. Δεν σημαίνει ότι επειδή έτσι είναι τώρα, θα πρέπει να μείνουν και πάντα έτσι. Μπορεί να δημιουργήσει κάθε φορά κάτι καινούριο, κάτι από την αρχή, από το μηδέν. Αυτό είναι το ωραίο, ότι ανάλογα με το μεράκι που έχει και την όρεξη και οτιδήποτε λαχτερά και γουστάρει. Αυτά ήταν. Ελπίζω να σα άρεσε. Έχουμε ή ένα ή δύο κομμάτια ακόμη να γυρίσω. Λογικά θα τα δείτε και μετά θα κλείσω τη σειρά. Αλλά ναι, ελπίζω να το ευχαριστήσετε όσο και εγώ. Με να μ' αρέσει, το απολαμβάνω. Anyway, θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Να είστε stand-by. Γεια σας, παιδιά.